Κάπου είδα μια φωτογραφία του Γιάννη Κουτσομίτη με τον Πάσχο Μανδραβέλη και νομίζω ότι από κοινού ετοίμαζαν φράξια. Οπότε μπορεί να μας το διαψεύσει, να μας πει ότι έτσι ήταν. Τι κάνετε, κύριε Κουτσομίτη, πώς είστε? Προσπαθούμε να ετοιμάσουμε τις αντιστάσεις κατά του κινήματος Τραμπ σιγά σιγά. Πιστεύεις ότι θα χρειαστούν τώρα μεταξύ μας, εμείς και όσοι μας ακούν, θεωρείς ότι θα χρειαστούν τέτοιες αντιδράσεις, για να ξεκινήσουμε από εκεί? Λοιπόν, είναι κάτι ακριβώς που σκεφτόμουν σήμερα διαβάζοντας τις δηλώσεις του Προέδρου Ομπάμα, ο οποίος προσπαθεί να καθησυχάσει την κοινή γνώμη της Ευρώπης, λέγοντας ότι πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στον Τραμπ και ότι δεν θα είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσο φοβόμαστε. Αυτό που με κάνει να αγωνιώ πολύ είναι βλέπω τους ανθρώπους που επιλέγονται στο administration του Τραμπ και είναι πάρα πολύ ανησυχητικές έως τρομακτικές οι απόψεις που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για την κοινωνία, για την πολιτική, για τις σχέσεις εξουσίας και εξουσιαζομένων, για τις μειονότητες. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτές οι τοποθετήσεις αυτών των ανθρώπων θα είναι απλά τυπικές ή αν εφαρμόσουν αυτά τα οποία πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Θεωρείς ότι ανεξαρτήτως, προφανώς η άσκηση εσωτερικής πολιτικής επηρεάζει με κάποιο τρόπο την εικόνα και τις σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο, θεωρείς ότι οι σχέσεις της Αμερικής με τον υπόλοιπο κόσμο θα επηρεαστούν τόσο δραστικά με την εκλογή Τραμπ? Εξαρτάται πόσο δραστικές θα είναι οι αποφάσεις στα κρίσιμα ζητήματα που είναι σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή σε σχέση με την Αμερική και συγκεκριμένα. Με τις ασιατικές χώρες είναι η περίφημη TPP, είναι η συμφωνία του διαειρηνική του ασιατικού χώρου με την Αμερική. Αν δεν περάσει αυτό, ήδη οι πρώτες αντιδράσεις έχουν διαφανεί. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ΝΑΤΟ. Εάν όντως ζητηθούν νέες υποχρεώσεις από τους Ευρωπαίους και σε ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή εμπλοκή περισσότερων στρατιωτών Ευρωπαίων στο ΝΑΤΟ και περισσότερων χρημάτων, αυτό θα δημιουργήσει ένα επιπλέον πρόβλημα. Και το τρίτο είναι η κατάργηση εμπορικών συμφωνιών ή υπονόμευση εμπορικών συμφωνιών. Αυτό θα είναι δοκιμασία για τις διεθνείς σχέσεις της Αμερικής. Πιθανότατα να ενδυναμώσει βέβαια τις σχέσεις των υπολείπων κρατών μεταξύ τους έναντι της Αμερικής. Και αυτό είναι κάτι που το θεωρώ αρκετά πιθανό να συμβεί αν αρχίσει αυτή η εσωστρέφεια της αμερικανικής ηγεσίας τα επόμενα χρόνια. Γενικότερα, ανεξαρτήτως της Αμερικής, ψάχνει και η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά και η Ευρώπη ψάχνει συνδετικούς κρίκους πλέον. Πάμε στα βασικά. Εκλογή Τραμπ και υπόλοιπες πολιτικές εξελίξεις από εδώ και πέρα. Στην επίσκεψη Ομπάμα την πετάω για το τέλος. Θεωρείς ότι από εδώ και πέρα και μετά την εκλογή Τραμπ το domino effect είναι πιθανό, δηλαδή μπορεί να κερδίσει πόντους η Λεπέν, να κερδίσουν πόντους η Αυστριακή ακροδεξή, να κερδίσουν πόντους η Γερμανία ακροδεξή? Βλέπω μία πόλωση, θα αυξηθεί η πόλωση. Βλέπω και μία, προβλέπω μία συσπήρωση των αυτών που λέμε κεντρών φιλοευρωπαϊκών ή κεντροαριστερών και κεντροδεξιών δυνάμεων. Βλέπω και διαβάζω ότι σήμερα που γίνονται οι προκριματικές εκλογές στη γαλλική δεξιά, πολλοί οπαδοί της αριστεράς θα πάνε να ψηφίσουν ενάντια στο Σαρκοζή, κυρίως τον Ζουπέ και ίσως και των Φυγιών, αλλά κυρίως τον Ζουπέ, σε μία κίνηση να προστατέψουν ουσιαστικά τη χώρα από το να εκλεγεί η Λεπέν. Επίσης βλέπω ότι και στην Γερμανία αρχίζει να αμβλύνεται και ο λόγος ο αντιπολιτευτικός και των σοσιαλιστών και των σοσιαλδημοκρατών. Είδαμε ότι αποφάσισαν από κοινού στη Γερμανία την επιλογή του Στάινμαγερ για την Προεδρία και δεν επέλεξαν να πάνε σε μια ρήξη στρατόπεδα χριστιανδημοκράτες με σοσιαλδημοκράτες. Άρα βλέπω ότι υπάρχουν κινήσεις που είναι προς την κατεύθυνση της εισπύρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων. Σε άλλες χώρες βέβαια θα είναι δύσκολη, σκληρή σύγκρουση. Στην Αυστρία η προεκλογική εκστρατή έχει πάρει δυσάρεστες διαστάσεις που δεν ήταν συνηθισμένη η Αυστριακή σε τέτοιου είδους καμπάνιες. Αυτό γενικότερα τη λειτουργία της Ευρώπης μέσα στο 2017 πώς την επηρεάζει?
Στην απάντησή σου θα ήθελα να καταλήξεις σε Ελλάδα. Ναι, θα την επηρεάσει πάρα πολύ στο βαθμό που η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να λειτουργήσει μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν συμφωνηθεί. Εάν απαιτηθούν νέες σοβαρές πολιτικές αποφάσεις για την Ελλάδα σε επίπεδο Ευρωζώνης και ιδίως σε επίπεδο κοινοβουλίων, θεωρώ ότι θα βρεθούμε προ πολύ δυσάρεστων εξελίξεων. Δεν υπάρχει, πιστεύω, κανενός είδους δυνατότητα πολιτικής κοινοβούλια πια να προωθήσουν λύσεις βοηθητικές για την Ελλάδα που θα είναι πέρα από αυτά που έχουν συμφωνηθεί το 2015. Άρα θεωρώ ότι είμαστε σε ένα μονόδρομο αυτή τη στιγμή εφαρμογής των συμφωνιών και πλέον η πολιτική διαπραγμάτευση θα είναι με το Δέλτα Νιτάφ και για το σε ποιο βαθμό θα γίνει αυτό που γενικά εγώ λέω το προσύμφωνο ελάφρυνσης του χρέους με τους όρους εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Γιατί εκεί βλέπω να βαδίζουν τα πράγματα. Πολύ μου αρέσει ο όρος προσύμφωνο. Να μην υπογράψουμε μνημόνιο, να υπογράψουμε προμνημόνιο. Εγώ θα το έλεγα θα το έλεγα πιο με μεγαλύτερη ακρίβεια, είναι συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης. Δηλαδή αν θα είναι κάτι πιστεύω πολύ συγκεκριμένο σε μέτρα τα οποία θα έχουν την αίρεση της εφαρμογής, της πλήρους εφαρμογής του μνημονίου ώστε να μπορεί να είναι και πολιτικά εφαρμόσιμο και χωνέψιμο, ας το πούμε αυτή την έκφραση, την αδόκιμη στα κοινοβούλια των χωρών που έχουν τη δυσκολία που ξέρουμε, που είναι η Ολλανδία, η Γερμανία, η Φιλανδία κλπ. Και το βλέπω, το βρίσκω και λογικό. Ακόμα και στην Ελλάδα είναι ελαφρώς χωνέψιμο αυτό, αν φύγουμε από τη λογική του τέταρτου μνημονίου. Αλλά είναι άλλο το πώς θα το βαφτίσεις και άλλο το τι θα είναι. Ναι, ναι. Για να σε πάω τώρα και στο τελευταίο θέμα. Ομπάμα στην Αθήνα, Ομπάμα στο Βερολίνο. Ναι. Γιατί, δηλαδή τι ήθελε να πετύχει ο Αμερικανός Πρόεδρος? Εγώ πιστεύω ότι το κυρίαρχο ήταν... Ήθελε να δώσει ένα πολιτικό μήνυμα με την ομιλία που έβγαλε, που θεωρώ ότι θα την χρησιμοποιήσει και ως μια πολιτική παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια της πολιτικής ξηρασίας που θα έρθουν για τους δημοκρατικούς και γενικότερα στην Αμερική και από ένα χώρο, από μια χώρα που συμβολίζει τις βασικές δημοκρατικές ελευθερίες και τα ιδεώδη. Το δεύτερο είναι ότι ήθελε σαφώς να δείξει μια αλληλεγγύη στο ζήτημα του προσφυγικού, στο οποίο και ο ίδιος έχει υπερβάλει αυτόν, έχουν αποδεχθεί σε μεγάλο βαθμό αρκετούς πρόσφυγες και ήταν και σε πολιτικό επίπεδο μπροστά στη διαδικασία αποδοχής των προσφύγων Ομπάμα. Και θεωρώ ότι και το θέμα της οικονομικής προσαρμογής και του χρέους ήταν και αυτό στην ατζέντα, γιατί το έχει προτάξει όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορούσε να το αφήσει, βέβαια με τις περιορισμούς, τους γνωστούς, τις αντιρρήσεις του κ. Σόιμπλε και γενικά της γερμανικής πολιτικής τάξης, γιατί αυτό που θέλω να πω για να είναι το εξής, έχουμε μια εντύπωση στην Ελλάδα ότι η αρνητική θέση στη Γερμανία για τα ελληνικά αιτήματα πηγάζει μόνο από τον κ. Σόιμπλε. Ο κ. Σόιμπλε είναι βασικός εκφραστής, αλλά συνολικά πιστεύω η πολιτική τάξη εκτός των Πρασίνων και της αριστεράς της Die Linke βασικά συμφωνούν ότι η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει πρώτα όλες τις δεσμεύσεις και μετά να δοθεί οποιαδήποτε λύση και ελάφρυνση του χρέους. Άρα είναι και μεταξύ μας, αν συνδέσω Σόιμπλε και Ομπάμα, από τον Ομπάμα εμείς κρατήσαμε το χρέος, οποτεδήποτε αναφέρθηκε σε αυτό, αναφέρθηκε και στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και μάλιστα όταν οι Αμερικανοί μιλούν για μεταρρυθμίσεις, αναφέρονται σε μεταρρυθμίσεις τύπου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δηλαδή σε πραγματικό άνοιγμα αγορών προϊόντων, πραγματικό άνοιγμα αγορών και. Και στην ενίσχυση των επενδύσεων, στις οποίες επιμένουν συνέχεια. Δεν το δέσαμε δηλαδή και από τις δύο μεριές, κρατήσαμε αυτό που θέλαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Σόιμπλε και να κλείσουμε με αυτό, η αίσθησή μου είναι ότι παίρνει και αρχική θέση. Δηλαδή, η Ελλάδα συνεχίζει να ζει πάνω από τις δυνατότητές της. Ωραία, αν πάρω τον προϋπολογισμό της και τον πάρω ως προϋπολογισμό ελληματικό, όχι σε πρωτογενές πλεόνασμα, ως ελληματικό προϋπολογισμό, ναι, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά οι δυνατότητες που ζει η Ελλάδα πάνω από τις δικές της, φαντάζομαι το 80-85, δεν έχω στατιστικά στοιχεία, της 100 των Ελλήνων ζουν περίπου στο όριο της φτώχειας με δεδομένα Γερμανίας. Δηλαδή, να καταλάβουμε περίπου που είμαστε. Ναι.
Σαφώς είναι μια, εγώ θα έλεγα, είναι μια αρνητική τοποθέτηση σε επίπεδο πολιτικό, αρνητική. Σε καθαρά οικονομίστικο επίπεδο μπορεί και έως να έχει και εν μέρη δίκιο. Αλλά αυτή τη στιγμή, όταν η χώρα υφίσταται μια τέτοια δύσκολη προσαρμογή και τεράστια μερίδα του κοινωνίας περνάει τέτοιο αγώνα για να επιβιώσει, είναι πράγματα που ένας πολιτικός ηγέτης νομίζω δεν πρέπει να τα λέει. Δημιουργούν αντίρροπες καταστάσεις. Θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιμος ο θετικός λόγος, ο παρενετικός, παρά η καταγγελτική ρητορική. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει και εμείς να αντιμετωπίζουμε τα θέματα σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και από εκεί και πέρα να δούμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια. Διότι σαφέστατα ακόμη δεν έχει πετύχει η Ελλάδα επίπεδα ανταγωνιστικότητας οικονομίας που θα μπορούσαμε να πούμε αν αύριο μας χάριζαν το χρέος μπορεί να σταθεί στο διεθνές πεδίο η Ελλάδα, η οικονομία της ανταγωνιστικά. Δυστυχώς δεν μπορεί ακόμη. Δεν έχουμε εφαρμόσει αυτά που πρέπει. Δεν γίνονται οι επενδύσεις που πρέπει. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη που θεωρώ ότι είναι το κυριότερο για να λειτουργήσει πάλι η οικονομία. Και δεν υπάρχει και κοινωνική γαλήνη. Υπάρχει αυτή η τρομερή πολιτική αντιπαράθεση που έχει διχάσει την κοινωνία. Και όλα αυτά πρέπει να λυθούν με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς ανάγκη μνημονίων και δανείων. Αυτό ακόμα δεν είμαστε σε θέση να το πετύχουμε. Γιάννη Κουτσομίτη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Και εγώ να σε καλά.